Σε αυτό το βίντεο θα επιληθεί η πρώτη άσκηση της εξέτασης στη θεωρία του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας της Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021. Το μάθημα διδάσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και διδάσκων είναι ο κ. Μινάς Δασυγένης. Ας δούμε την εκφώνηση. Έστω ότι σε ένα σύστημα χρησιμοποιείται το αιτιατό μοντέλο συνέπειας μνήμης. Σας δίνονται οι παρακάτω αναγνώσεις και εγγραφές διευθύνσεων μνήμης που βρίσκονται σε παρενθέσεις. Διεργασιών π και έστω σήμα συγχρονισμού. Η τιμή των δεδομένων της πρόσβασης ακολουθεί την παρένθεση. Η πρόοδος του χρόνου έχει φορά προς τα δεξιά. Σε κάθε περίπτωση να αποφασίσετε και να δικαιολογήσετε ποιες ακολουθίες γεγονότων είναι έγκυρες και ποιες άκυρες για το επιλεγμένο μοντέλο συνέπειας. Γενικά, το αιτιατό μοντέλο είναι ένα πολύ χαλαρό μοντέλο συνέπειας και αν δεν έχουμε άμεση ενέργεια ακυρότητας, κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε δύο ή περισσότερες διαδοχικές αναγνώσεις για να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Σε κάθε περίπτωση, κοιτάμε όλες τις προσβάσεις και ξεκινάμε με τις διεργασίες που έχουμε εγγραφές, οι οποίες εν δυνάμει καθορίζουν μια αιτιατή σχέση και αναλύουμε. Επίσης, σε αυτό το μοντέλο το σήμα συγχρονισμού μπορεί να αγνοηθεί. Περίπτωση Α. Βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές στη διεργασία P1, από όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Στη διεργασία P1 έχουμε write H1. Δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης Χ. Έπειτα έχουμε write H2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Χ. Έχουμε δύο διαδοχικές εγγραφές στη θέση μνήμης Χ. Αυτή η σειρά πρέπει να τηρηθεί όταν διαβάζονται οι τιμές αυτής της θέσης μνήμης από άλλες διεργασίες. Στη διεργασία P2 έχουμε read H0, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 0 στη θέση μνήμης Χ. Μετά έχουμε read H1. Δηλαδή, διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης Χ. Και μετά έχουμε read H2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης Χ. Βλέπουμε ότι στη διεργασία P2 η σειρά των αναγνώσεων είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έχουμε στην διεργασία P1. Στη διεργασία P3 έχουμε read H2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης Χ. Και στη διεργασία P4 έχουμε read H1. Δηλαδή, διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης Χ. Αυτές οι αναγνώσεις δεν μας δημιουργούν κάποιο πρόβλημα, άρα η περίπτωση αυτή είναι έγκυρη. Περίπτωση Β. Βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές στην διεργασία P1, από όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Στη διεργασία P1 έχουμε write H1, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης Χ και έπειτα write H2. Δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Χ. Στη διεργασία P2 έχουμε read H1, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης Χ. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουμε διαδοχικές αναγνώσεις για να εξάγουμε αιτιατή σχέση, οπότε μπορούμε να δεχτούμε αυτή την περίπτωση ως έγκυρη. Περίπτωση Γ. Βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές στις διεργασίες P1 και P3, από όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Στη διεργασία P1 έχουμε write H1, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης Χ. Έπειτα write H2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Χ. Έπειτα έχουμε write Ψ2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Ψ. Στη διεργασία P3 έχουμε write Ψ0, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 0 στη θέση μνήμης Ψ. Στη διεργασία P2 έχουμε read H0. Δηλαδή διαβάζεται η τιμή 0 στη θέση μνήμης Χ. Βλέπουμε όμως ότι αυτό είναι ένα απόσπασμα από αναγνώσεις και εγγραφές. Έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα για τη σειρά που είχε προηγηθεί πριν από αυτό το απόσπασμα. Άρα το να διαβάζει η διεργασία P2 την τιμή 0 στη θέση μνήμης Χ θεωρείται έγκυρο, καθώς δεν μπορούμε να εξάγουμε συμπέρασμα για αιτιατή σχέση. Επομένως αυτή η περίπτωση είναι έγκυρη. Περίπτωση Δέλτα. Βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές στις διεργασίες P1 και P2 από όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Στη διεργασία P1 έχουμε write H1, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης Χ. Έπειτα write H2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Χ. Έπειτα write Ψ2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Ψ. Για μην έχουμε πρόβλημα, η σειρά των αναγνώσεων στις υπόλοιπες διεργασίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις σειρές των εγγραφών που έγιναν σε αυτή τη διεργασία. Στη διεργασία P2 έχουμε read H1, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης Χ, και μετά έχουμε write Ψ2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης Ψ.
Στη διεργασία P3 έχουμε read χ2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Μετά έχουμε read ψ2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ. Όπως είπαμε, τα σήματα συγχρονισμού μπορούν να αγνοηθούν. Βλέπουμε ότι η σειρά των αναγνώσεων στη διεργασία P3 είναι read χ2 και read ψ2. Αυτή είναι η σειρά των εγγραφών στη διεργασία P1. Οπότε δεν έχουμε παραβίαση της σειράς. Άρα και αυτή η περίπτωση είναι έγκυρη. Περίπτωση ε. Βλέπουμε ότι έχουμε εγγραφές στη διεργασία P1 από όπου θα μπορούσαμε να εξάγουμε αιτιατή σχέση. Στη διεργασία P1 έχουμε write ψ1, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης ψ. Έπειτα έχουμε write χ1, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 1 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε write χ2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε write ψ2, δηλαδή γίνεται εγγραφή της τιμής 2 στη θέση μνήμης ψ. Καταλαβαίνουμε ότι για να είναι έγκυρη αυτή η περίπτωση θα πρέπει η σειρά των αναγνώσεων στις υπόλοιπες διεργασίες να είναι σύμφωνη με τη σειρά των εγγραφών που έγιναν σε αυτή τη διεργασία. Στη διεργασία P2 έχουμε read χ1, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε read χ2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Έπειτα έχουμε read ψ2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ. Παρατηρούμε ότι στη διεργασία P2 τηρείται η σειρά των εγγραφών που γίνονται στη διεργασία P1. Στη διεργασία P3 έχουμε read ψ2, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ. Έπειτα έχουμε read χ1, δηλαδή διαβάζεται η τιμή 1 στη θέση μνήμης χ. Σύμφωνα με τη σειρά των εγγραφών στη διεργασία P1, αν διαβάζουμε την τιμή 2 στη θέση μνήμης ψ, περιμένουμε να διαβάσουμε την τιμή 2 στη θέση μνήμης χ. Όμως διαβάζουμε την τιμή 1, άρα έχουμε παραβίαση της σειράς. Επομένως αυτή η περίπτωση είναι άκυρη. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η επίλυση της άσκησης.